Η δημοσκόπηση που δημοσιεύσε το Euractiv προκάλεσε μια άλλη αντίδραση πολιτικών εξελίξεων. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε ανοιχτά για σενάριο για σχηματισμό λιγόμενη κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να πέσει φως στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα, το Euractive δημοσίευσε τα αποτελέσματα δημοσκόπηση πολυεθνική εταιρεία για τι ελληνικέ εκλογέ και από αυτά προκύπτει πω η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οριακή, δηλαδή μόλι 30.000 ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μπορούν να κυβερνήσουν μαζί ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πρώτη. Οι δημοσκοπήσει παλαιού τύπου με σταθερό τηλέφωνο απέτυχαν παταγωδό στι εκλογέ τη Τουρκία και τίποτε δεν αποκλεί την πιθανότητα να γίνει το ίδιο και στι ελληνικέ εκλογέ. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την αναγκαιότητα να έλθει κάθαρση, έδειξε ω υπεύθυνο των υποκλοπών το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ότι ωστόσο αυτό που τον απασχολεί είναι η νίκη στι εκλογέ και η προοπτική μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει ό,τι θέλει, μόνο που όπω είπε, την απόφαση την παίρνει το κόμμα που έχει την πλειοψηφία. Και δήλωσε μεταξύ άλλων: Προσέξτε τώρα ένα υποθετικό σενάριο. Μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η οποία θα ασχολείται μόνο με τι υποκλοπέ, δεν θα πληρώνει συντάξει, να στέκεται με αυτοπεποίθηση απέναντι στην Τουρκία. Μια κυβέρνηση παράλυση, ορισμό τη ακυβερνησία, μόνο και μόνο γιατί. Μήπω για να βάλουν κάποιοι κάποιου στη φυλακή. Θυμίζω τα λόγια του κυρίου Πολάκη, ότι πρέπει να βάλουμε κάποιου στη φυλακή για να γλιτώσουμε.